suppose there wasn't any choice. Δεν θα πουλήσω την ψυχή μου. Κι αν θα με διώξεις ούτε θα κοιτάξω πίσω μου. Για τα λεφτά σου δεν θα χάσω την τιμή μου. Εγώ γεννήθηκα για να πεθάνω Έλληνας. Για την πατρίδα μου θα δώσω τη ζωή μου. Δεν είμαι σαν εσένα μιας που τα γέννημα. Κουμάντο κάνω μόνο εγώ για το κορμί μου. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Κοίταξε γύρω σου πως έφτασε η ώρα. Πάρ τους 300 σου κι όσους σε πρόσκυναν. Πριν δεις το κύμα του λαού άλλαξε χώρα. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες. Κι η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας. Μη αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σε αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, γίνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επισκόπτετε. Μείνατε σταθεροί στη δύση και στα ιδανικά του γένου. Σε αυτό το έδαφος που είναι ελληνικό πίσω στο παρελθόν χύθηκε αίμα γι' αυτό για να είμαι ελεύθερος. Και τα παιδιά μου κι εγώ είναι για μένα ιερός. Αυτό να πνέω και ζω. Σε αυτό το έδαφος που εγώ μεγάλωσα. Σε αυτό γεννήθηκε και η δημοκρατία. Και οι προγόνοι μου γι' αυτό πολέμησαν. Για μια οικογένεια, μια πατρίδα, μια θρησκεία. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες. Και η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Κοίταξε γύρω σου πως έφτασε η ώρα. Πάρ τους 300 σου κι όσους σε πρόσκυναν. Πριν δεις το κύμα του λαού άλλαξε χώρα. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες. Και η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Κοίταξε γύρω σου πως έφτασε η ώρα. Πάρ τους 300 σου κι όσους σε πρόσκυναν. Πριν δεις το κύμα του λαού άλλαξε χώρα. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες. Και η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας. Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Έπεσε σήμερα η εκπομπή μας με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού των Ψεκασμένων. Έτσι θα σχολιάσουμε και το βίντεο του στην πορεία. Θέλω να πω όμως ότι ήταν γεμάτη η εβδομάδα μέχρι στιγμής. Είχαμε συλλήψεις κατά πόσο είναι αληθινές ή αν έχουν γίνει για διαφημιστικούς λόγους. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Επίσης θέλω να πω ότι είχαμε μια απεργία, μάλλον είχαμε και απεργία σήμερα από τα μέσα, μιας και νομίζω και αύριο έχει κάποιος δεν θα μετακινούνται ορισμένοι θερμοί κλπ. Αλλά θέλω να αναφερθώ στην απεργία των εστιατορίων, την οποία θα τη σχολιάσουμε μετά. Και επίσης θέλω να πω ότι θα συζητήσουμε και τα ενδεχόμενα κάποιων μηνύσεων που θα πέσουν. Διότι ο κόσμος έχει αρχίσει και δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω. Θα μας βοηθήσει ο φίλος που έχουμε σήμερα μαζί μας, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους, κύριος Αντώνης Πολυβρουτζίδης. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, James. Καλησπέρα έχουμε στον κόσμο γεμάτη εβδομάδα. Πώς σου φαίνονται τα νέα μέχρι σήμερα? Είναι στη Δευτέρα
από Δευτέρα μέχρι τώρα και έχουμε αρκετά πραγματάκια. Ναι. Γελάσα. Κανονικά θα πρέπει μέσα στη διάρκεια της ημέρας να παρουσιάζουμε τουλάχιστον 10 έκτακτα απαντητικά δελτία απέναντι στις ανοησίες που ακούγονται. Επειδή θέλω να ανακοινώσω και μία κίνηση που θα γίνει, ότι το κανάλι σε λίγες μέρες θα εκπέμπει όλο το 24ωρο και στο Facebook και στο YouTube και στο Twitch. Θα ξεκινήσει απλά με μουσική γιατί θα είναι δοκιμαστικό, θα το γράφει κιόλας μέσα ότι είναι δοκιμαστική εκπομπή. Λέω λοιπόν και προσκαλώ όλους τους YouTubers και νέους και παλαιότερους, είτε έχουν πετυχημένα είτε όχι πετυχημένα κανάλια. Θα σας δώσω πρόσβαση με FTP να ανεβάζετε κάποιες εκπομπές δικές σας χωρίς καμία απολύτως χρέωση και θα παίζουν μέσα στο κανάλι όλο το 24ωρο, θα παίζουν σε διάφορες ζώνες. Το κάνουμε πιλωτικά αρχικά και μεθαύριο θα έχει το καθένα στην ώρα του, θα ανεβάζετε το βίντεό σας επάνω και θα μπορεί να παίζει τις προκαθορισμένες ώρες. Και αν δεν θέλετε να βάλετε κάτι καινούργιο, βάλετε κάτι που έχει παίξει 2, 3, 4, 5 μέρες πριν, 2 εβδομάδες πριν το κανάλι σας και δεν παίρνει άλλες προβολές. Βάλτε το εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και δεν πειράζει. Πάρτε κόσμο από το κανάλι μας και πηγαίνετε το στο δικό σας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, αρκεί τα βίντεό σας να είναι πατριωτικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να βοηθάνε, να δίνουν λύσεις στον κόσμο. Οπότε το λέω πλέον ανοιχτά, δεν θέλω να καθυστερήσω και τον Αντώνη γιατί είναι κουρασμένος, απλά ήταν μια ευκαιρία να το πω γιατί θα έχει και άλλες προβολές στο βίντεο, δεν είναι μόνο ο κόσμος που βλέπει τώρα αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αυτή η προσπάθεια γίνεται ας πούμε για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο πάλι με δική μου οικονομική επιβάρυνση. Ναι. Επί τούτου να ρωτήσω κάτι, γιατί τώρα διάβασα και το όνομα αυτής της κοπέλας που έκανε αυτό που λέγει με το YouTube, είναι η Μαρία του Φεξί, λένε. Πόσο δυνατόν είναι και δεν ξέρω τι συμβαίνει, ας πούμε. Όχι, δεν είναι, δεν τη λέγανε Μαρία, είναι άλλο το όνομα. Ή τουλάχιστον που συστήθηκε με άλλο όνομα. Ναι, ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, πόσο δυνατόν θα ήταν να ενωθεί το κανάλι αυτής της κυρίας με το δικό σου, και να δημιουργήσετε ένα πιο ισχυρό κανάλι. Να δείχνει και τα βίντεο που φτιάχνει και μέσα στο κανάλι που θα κάνω το 24ωρο. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, παρόλο που δημιουργήθηκε αυτή η προστριβή. Εγώ δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Απλά ζητάω ορισμένα πράγματα να είναι σωστά και δίκαια. Για όλους. Το δικαίω, βεβαίως. Επίσης, εγώ για το καλό της νίκης, για το καλό της νίκης, προσπαθώ να δημιουργήσω μια βάση, ένα θεμέλιο συμπαγές, συνένωσης, αν γίνεται, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, πρώτα από εσάς. Κάντε και εσείς λίγο μεταξύ σας κάποιες δημόσεις. Θέλω να προσκαλέσω ανοιχτά κιόλας και τον Νίκο τον Κυριακάκη, αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και τον Μάριο και τον Τέρι, τον Χατζερεμία και την Λέντι Γαλανάκη και όλους όσους θέλουν να κάνουμε παράλληλες εκπομπές, βέβαια για όσους κάνουν live, γιατί κάποιοι δεν κάνουν live, οπότε δεν μπορώ να τους υποχρεώσω σε τεχνολογία που ή δεν ξέρουν ή δεν χρησιμοποιούν ή δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν, οπότε γι' αυτό προανέφερα τον κύριο Κυριακάκη, ο οποίος κάνει live εκπομπές. Μπορούμε να τις κάνουμε παράλληλα, δηλαδή να τον βάλω παράθυρο στην εκπομπή μου, να με βάλει στη δική του και να βγαίνουμε και στα δύο κανάλια ταυτόχρονα. Υπάρχει ο τρόπος να το κάνουμε. Αν θέλει να τον βοηθήσω, να του δείξω πώς γίνεται, είναι πολύ εύκολο. Προχθές που υπήρχε ο τηλεμαραθώνιος, εγώ έκανα αναμετάδοση και την ημέρα που μίλαγα, κήκα παράλληλα και μίλησα και συνέχισε αναμετάδοση από το σημείο που ήταν, γύρισε σε live κανονικό. Και μόλις τελείωσε η ομιλία μου, ξανασυνέχισε σε αναμετάδοση. Λοιπόν, υπάρχει ο τρόπος να γίνει. Αν θέλουν να ενωθούν και άλλα κανάλια σε αυτή την προσπάθεια και να εκπέμπουμε live όλοι μαζί ταυτόχρονα στον κόσμο, εγώ ας πούμε το προτείνω και μπορώ να το
στηρίξω. Τουλάχιστον τεχνολογικά. Όποιος θέλει, η πρόταση είναι εδώ. Και ένα μεγάλο και... κανάλι. Ένα γυμπικό 24ωρου βάσης αναμετάδοσης. Ανά πάση στιγμή να μπορεί να βγαίνει, να μπαίνει οι άνθρωποι δικοί μας και να μπορούν να ξέρουν ότι θα βγουν και θα βγουν και θα δουν γεγονότα δικά μας. Δεν ξέρω, είναι μια ιδέα. Ξέρω ότι είχε... Πολλοί εξ αυτών είναι καλοί φίλοι μου. Είχε προταθεί το καλοκαίρι να κάναμε έτσι ένα ομαδικό κανάλι και να ανεβάζουν όλοι επάνω. Δεν ευδοκίμησε η ιδέα. Όχι από όσο αφορά εμένα. Εγώ είπα ναι κατευθείαν. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πολλές προβολές στα κανάλια τους κλπ. Μάλλον θεώρησαν ότι δεν τους εξυπηρετεί κάτι τέτοιο. Θέλω να ξέρουν όλοι όμως όσοι ακούνε αυτές τις εκπομπές εδώ πέρα, αλλά και όσοι προβάλλουν εκπομπές, ότι αυτό το μέσο που μας φιλοξενεί μπορεί αύριο το πρωί να μας βάλει λουκέτο και ό,τι έχετε χτίσει να είναι στην ουσία ένας πύργος από τραπουλόχαρτα ή ένας πύργος στην άμμο. Καταλάβατε. Δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να σου πάρουν πίσω όλα σου τα παιχνίδια και να χάσεις ό,τι είχες και μάλιστα να είναι στη στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, που το κανάλι σου να είναι στην καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι σίγουρο και τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο. Άραγε λοιπόν εδώ πέρα δεν θέλω να εκφραστώ λάθος, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, ας πούμε ορισμένοι άνθρωποι να μην θέλανε για πολύ συγκεκριμένους λόγους να υπάρχει κάποια αντιπαλότητα, κάτι που δεν ξέρω ή δεν γνωρίζω. Τέλος πάντων δεν με αφορά. Όσοι θέλουν να ενωθούν, γιατί θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ πρώτα. Λοιπόν, αν κάποιοι θέλουν να περιμένουν ούτως ώστε και το δικό μου το κανάλι να έχει περισσότερες προβολές ή και κάποια άλλα κανάλια το ίδιο, ούτως ώστε να υπάρχει, να είμαστε εισάξιοι, δηλαδή αν το θεωρούν έτσι, άμα θέλουν να περιμένουν κάτι τέτοιο, ας το κάνουν. Δεν υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί σαν μια ομάδα, διότι έτσι θα μας φοβηθούν περισσότερο. Ισχύς εν τη ενώση, λένε. Λοιπόν, ελπίζω κάποια στιγμή αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Εγώ πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αν έχω μια προβολή ή 100.000 προβολές στις εκπομπές μου, δεν με αφορά καθόλου. Προσπαθώ να βοηθήσω όσο και όπου μπορώ. Αυτά. Λοιπόν, Αντώνη μου, ναι. Να καληνυχτήσουμε. Να καληνυχτήσουμε τον κόσμο μας. Λοιπόν, κουραστήκαμε πολύ, είπαμε πολλά. Την αγάπη μου, καλή συνέχεια. Ο αγώνας θα φέρει το φως. Είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, James. Αντώνη μου, εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες και κάτσαμε τόσες ώρες και για όσα είπες. Το κανάλι αυτό σε αγαπά, να το ξέρεις, ο κόσμος το ίδιο. Λοιπόν, είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Δεν το συζητάμε αυτό. Και θα κλείσω λέγοντας, παιδιά, υπομονή, κουράγιο, μη σας τρομάζουν τα μέτρα, αγνοήστε τα. Παντελώς όμως, ζήστε τη ζωή σας ελεύθερα και αφήστε τους να πιστεύουν αυτοί ότι μπορεί να μας βάλουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Αν δεν το δεχτείτε εσείς, δεν πρόκειται να γίνει. Ένα μήνυμα προς τα μαγαζιά και προς την κυβέρνηση είναι ότι θα μηνυθείτε όλοι, γιατί αυτός ήταν και ο τίτλος της εκπομπής για τις μηνύσεις. Θα μηνυθείτε όλοι. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βέβαια δεν θα γίνει τίποτα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ακούτε αυτό το θόρυβο, είναι ο τροχός που γυρίζει. Καταλάβατε. Ο τροχός που γυρίζει. Θα έρθει η ώρα λοιπόν που αυτές οι μηνύσεις θα βγουν στην επιφάνεια και όπου και αν έχετε πάει με τα ελικοπτεράκια σας και τα αεροπλανάκια σας θα σας τσιμπήσουν και θα σας φέρουν εδώ. Κανείς δεν θα γλιτώσει από την έμεση. Λοιπόν. Αυτά. Με την καληνύχτα μου να ζητήσω μια χάρη από τον κόσμο που ακούει τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να κοινοποιήσετε την συνέντευξη που έδωσε ο Φώτιος ο Γιωβανόπουλος στο James
Είναι πολύ σπουδαία και σημαντικά αυτά που είπε ο Φώτης, το καπέλο σας στο YouTube. Έμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα η πληροφόρηση που έδωσε ο Φώτης, που έχει δώσει την ψυχή του, είναι αδερφός, έχει δώσει την ψυχή του σε αυτόν τον αγώνα. Τιμήστε σας παρακαλώ αυτό που σας ζητώ. Η κάθε κοινοποίηση δική σας πραγματικά θα ενημερώσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ σπουδαίες οι πληροφορίες που έδωσε ο Φώτης. Πραγματικά πολύ σπουδαίες. Αύριο θα το βάλω και σαν end screen, δηλαδή μόλις θα τελειώνει η εκπομπή θα το τώρα, βλέπετε στο τέλος. Πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, σαν τους παρακαλώ πριν κοιμηθούν να κάνουν μία κοινοποίηση αυτή τη σημαντική και σπουδαία συνέντευξη του αδερφού Φώτη Γιωβανόπουλου. Και like ταυτόχρονα για να ανέβει πάνω. Και να θυμίσω ότι είναι την προπερασμένη Δευτέρα, για να μην το ψάχνετε όσο το ψάξετε τώρα. Αλλιώς θα μπει το link από κάτω για να μπορέσω να σας διευκολύνω και για αυτούς που ακούσουν την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη αύριο μεθαύριο. Ορμήξτε, δείξτε τη δύναμή σας. Την καπέλωσα του YouTube έχει μείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έπρεπε να έχει 200-300.000 προβολές αυτή η συνέντευξη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι έκκληση για μια καλή καληνύχτα. Ειδικά κιόλας για τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο Φώτης μέσα εκεί σας δίνει τις λύσεις. Πείτε και δείτε το. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πείτε και δείτε το. Λοιπόν, βγάζω το βίντεο με τις μάσκες και αμέσως μετά κλείνει η εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλώς, μέχρι τώρα. Καληνύχτα. Για να δείτε πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός που φοράνε μασκούλες μόνο όταν βγαίνουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο. Βλέπετε. Δείτε στο παράθυρο κάτω αριστερά, όταν νομίζουν ότι τελείωσε η συνέντευξη και φύγανε, σβήσαν οι κάμερες. Βλέπετε πως βγάζουν τις μάσκες. Χωρίς μάσκα η πρόεδρος. Με μάσκα. Κάνε χωρίς μάσκα η πρόεδρος. Με μάσκα. Κάνε χωρίς μάσκα η πρόεδρος. Με μάσκα. Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες έτσι τεχνικές εξηγήσεις που πρέπει να δούμε. Δεν είναι τεχνικές εξηγήσεις, ρωτάει ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Με μάσκα ήταν η πρόεδρος ή χωρίς μάσκα, για να ξέρω και εγώ τι να κάνω, να τη φορέσω. Δηλαδή, αν η πρόεδρος έβαλε μάσκα, να βάλω και εγώ. Είναι επικίνδυνος ο ιός. Άμα δεν έβαλε μάσκα, να τη βγάλω τη μάσκα, διότι δεν θα είναι επικίνδυνος ο ιός. Καταλάβατε. Καλά μου προβατάκια για αυτούς που πιστεύετε στις μασκούλες. Πάμε παρακάτω. Εδώ στο βίντεο αυτό κόβουνε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα και το μοντάρουνε, αλλά εμείς βρήκαμε και το αμοντάριστο πλάνο. Είναι το σημείο το οποίο σταθήκανε και δεν ξέραν οι κυρίες αυτές οι δύο αν θα πρέπει να φορέσουν ή να βγάλουν τη μάσκα για να βγάλουν οι φωτογραφίες. Δείτε το. Είδατε πως το περάσανε. Θα δείτε τώρα σε λιγάκι το αμοντάριστο πλάνο. Βλέπετε, μπαίνουνε μέσα. Ανεβαίνουν στις σκάλες, τις πρώτες. Και εδώ μπερδεύονται, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Να τη βγάλουν, να τη βάλουν. Καταλάβατε. Αυτό το πλάνο το κόψανε στο προηγούμενο βίντεο. Και συνεχίζουν βέβαια μετά την πορεία τους μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Να καταλάβουμε δηλαδή τι κοροϊδία συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις πλάτες του ελληνικού λαού. Κοιτάξτε τις εδώ τις κυρίες, βλέπετε, και η Μέρκελ και η κυρία πρόεδρος εδώ πέρα δεν φοράνε μάσκες, ενώ οι υπόλοιποι, βλέπετε, οι σκλάβοι, οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό, οι δημοσιογράφοι, καταλάβατε, φοράνε. Και κοιτάξτε να δείτε και την κυρία
κάθεται ακριβώς δίπλα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία ενώ όλοι οι άλλοι δίπλα τους φοράνε μάσκα, αυτή δεν φοράει. Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα στον κύκλο. Βλέπετε, κύριε αυτή. Και εδώ συνεχίζει η συζήτηση χωρίς μάσκες, τόσο επικίνδυνος είναι ο ιός. Εδώ πάλι στις κάμερες φοράμε μάσκα, κοιτάξτε και τα ρούχα τους για να καταλάβετε, ας πούμε, ότι και αμέσως συνέχεια μετά με τον ίδιο ακριβώς, την ίδια ακριβώς ενδυμασία σε εξωτερικό χώρο πάντοτε θα είναι χωρίς μάσκες. Δείτε το. Βλέπετε. Ε, λοιπόν. Καλά μου προβατάκια, να τα, εδώ είναι. Το βλέπετε το δούλεμα που πέφτει. Και εδώ το ίδιο πλέον σε κλειστό χώρο. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είναι και ο νέος Υπουργός Υγείας. Αγόρι μου Πλεύρη. Καλά σας, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Βαγγέλη, τι γίνεται. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά εσείς. Οι τρεις δεν φοράνε μάσκα, φοράει μόνο ο Πλεύρης. Για να δούμε όμως για πόση ώρα τη φοράει. A few moments later. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι... Οπ, τι έγινε. Έφυγε ο ιός. Πήγε για καφέ, πήγε τουαλέτα, πού πήγε. Ο Υπουργός Υγείας μας έχει δώσει πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα το πρωί. Κοίταξε, το βασικό νομίζω είναι αυτό ότι απέκλεισε πλήρως... Ε, Πλεύρη, τι να σου πω τώρα. Πλήρως την υποχρεωτικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Υγείας μας... Το είδατε. Τώρα τη βάζει τη μασκούλα. Για να δούμε. Να δείτε το. Την υποχρεωτικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Υγείας μας έχει δώσει πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα το πρωί. Κοίταξε, το θυμηθήκαμε τον ιό όταν άνοιξαν οι κάμερες. Πλήρως την υποχρεωτικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Υγείας μας έχει δώσει πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Πέκλεισε πλήρως την υποχρεωτικότητα. Εδώ βέβαια. Οι δούλοι φοράνε μάσκες, οι βασιλείς δεν φοράνε μάσκες. Βλέπετε, ματοφύλακες, υπηρετικό προσωπικό, υπάλληλοι, όλοι με μάσκα. Οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που βλέπετε στο πλάνο, επειδή έχουν βασιλικό αίμα φαίνεται, δεν κολλάνε. Παρόλο που είναι σε πολύ μεγάλη και προχωρημένη ηλικία, εκεί δηλαδή που χτυπάει ο ιός και σκοτώνει, δεν φοράνε μάσκα. Βλέπετε. Ε, βλέπετε. Όλοι με μασκούλα. Εκτός από τη γριούλα. Κάναμε και ρήμα. Εδώ βλέπετε όλοι γαλαζοαίματοι. Κανένας μάσκα. Ε, παιδιά, τι έγινε. Εδώ ο Πρωθυπουργός. Ο Μπόρις Τζόνσον, να μην το τονίσουμε αλλιώς, Μπόρις Τζόνσον. Βλέπετε, τα παιδάκια που έχουν υπερμεταδοτικότητα, που κολλάνε. Μας μιλάει για την κλιματική αλλαγή, δεσμεύτηκε λέει να τη φτιάξει. Και εδώ βέβαια είναι πλάνα από τη Σουηδία, πριν λίγες μέρες. Άμα δείτε έστω και μία μάσκα εδώ πέρα, εγώ κλείνω το κανάλι. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Βλέπετε. Ε? Ούτε ένας δεν φοράει. Ρε παιδιά, ούτε για δείγμα. Είναι τραβηγμένα σε εμπορικό κέντρο στη Σουηδία πριν περίπου 15-20 μέρες. Κοιτάξτε να δείτε. Πού είναι οι μάσκες. Ούτε καν στο πηγούνι να κρέμεται ρε παιδιά, έτσι για, ξέρω εγώ, μήπως χρειαστεί κάπου να τη βάλουμε, τίποτα. Κοιτάξτε, εστιατόρια, καφετέριες, παμπ, κόσμος που περπατάει, μην ξεχνάμε είναι κλειστός χώρος. Εμείς εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μόνο εμβόλιο, ούτε και με τεστ πλέον δεν μπορούμε να μπαίνουμε, έτσι δεν μας είπε ο κύριος Γουρλωμάτης. Κοιτάξτε εδώ. Ε, ωραία πράγματα. Σουηδία. Απ' την αρχή δεν καθιέρωσαν κανένα μέτρο. Αν δούμε όμως τι γίνεται στην Ελλάδα. Εδώ είναι το γέλιο.
Καλησπέρα Νίκο, φαίνεται πως κλειδώνουν νέα μέτρα για τα σούπερ μάρκετ από αύριο κιόλας. Όπως φαίνεται επανέρχεται ο κανόνας ένα άτομο ανά 9 τετραγωνικά. Μέχρι πρότινος από τις 25 Οκτωβρίου ίσχυε το ένα άτομο ανά 2 τετραγωνικά. Οπότε από αύριο θα μπαίνουν λιγότεροι πελάτες στα σούπερ μάρκετ. Να θυμίσουμε εδώ ότι είχε τεθεί και στο τραπέζι μήπως οι ανεμβολίαστοι έμπαιναν με την επίδειξη ενός αρνητικού rapid test. Κάτι τέτοιο όμως ήταν δύσκολο στην υλοποίησή του. Καθώς κάποιοι αφορά όμως, Μαρίλη, μόνο τα σούπερ μάρκετς. Στα υπόλοιπα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, γιατί τώρα παίρνουμε την πληροφορία, φαίνεται ότι ισχύει ό,τι ξέρουμε. Δηλαδή, ναι, οι εμβολιασμένοι και νοσήσαντες ελεύθερα ή το rapid test για τους ανεμβολίαστους. Σωστά? Έτσι ακριβώς. Απλά επειδή δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν μπορούσαν να αποκοπούν κάποιοι συμπολίτες μας που δεν θέλουν να κάνουν διενέργεια rapid test, να μην έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα, γι' αυτό και έχει άρα βρεθεί αυτό είναι ένα μέτρο που αφορά και τους εμβολιασμένους. Δηλαδή, ενώ ακούγαμε ότι ίσως δεν έχουμε περιορισμούς για τους εμβολιασμένους, αλλά τα μέτρα θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους, για τους λόγους που μας είπες, γιατί πραγματικά έχει πρακτικά ζητήματα. Αλλά επιλέγεται ένα μέτρο, δεν επιλέγεται το self-test κάθε μέρα που λέγαμε, το rapid test κάθε μέρα, συγγνώμη. Μιλάμε για λιγότερο κόσμο στα σούπερ μάρκετ και εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Είναι μέτρο... Βλέπετε εδώ πέρα, δεν πέφτει καρφίτσα. Όπως είπε και ο κύριος Ευαγγελάτος, ένας στα 9 μέτρα. Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, το είδατε το προηγούμενο βίντεο. Παγίδα. Ήταν η ελευθερία που τάξαν στους εμβολιασμένους. Για να δούμε. Κοιτάξτε τον σπρώμα τον άνθρωπο να κλείσουν οι πόρτες και γελάνε όλοι. Το είδαμε τι λένε για μας το Sky, δεν μας αφορά. Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστούμε που κάτσατε μέχρι τώρα. Θα ξαναλέμε πάλι την Δευτέρα. Γεια σας. Θα μου κόψεις το επίδομα στα αρχίδια μου. Για τα λεφτά δεν θα πουλήσω την ψυχή μου. Κι αν θα με διώξεις ούτε θα κοιτάξω πίσω μου. Για τα λεφτά σου δεν θα χάσω την τιμή μου. Εγώ γεννήθηκα για να πεθάνω Έλληνας. Για την πατρίδα μου θα δώσω τη ζωή μου. Δεν είμαι σαν εσένα μιας που τα γέννημα. Κούμα το κάνω μόνο εγώ για το κορμί μου. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Κοίταξε γύρω σου πως έφτασε η ώρα. Πάρ' τους 300 σου κι όσους σε πρόσκυναν. Πριν δεις το κύμα του λαού άλλαξε χώρα. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ' τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες. Κι η επανάσταση πηγάζει απ' την ψυχή μας. Μη αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σε αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, γίνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επισκόπτετε. Μείνατε σταθεροί στη δύση και στα ιδανικά του γένου. Σε αυτό το έδαφος που είναι ελληνικό πίσω στο παρελθόν χύθηκε αίμα γι' αυτό για να είμαι ελεύθερος. Και τα παιδιά μου κι εγώ είναι για μένα ιερός. Αυτό να πνέω και ζω. Σε αυτό το έδαφος που εγώ μεγάλωσα. Σε αυτό γεννήθηκε και η δημοκρατία.
και οι προγόνοι μου. Γι' αυτό πολέμησαν για μια οικογένεια, μια πατρίδα, μια θρησκεία. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες, η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ' τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες, και η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες, κοίταξε γύρω σου πως έφτασε η ώρα. Πάρ' τους 300 σου κι όσους σε πρόσκυναν, πριν δεις το κύμα του λαού άλλαξε χώρα. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες, η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ' τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες, και η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες, κοίταξε γύρω σου πως έφτασε η ώρα. Πάρ' τους 300 σου κι όσους σε πρόσκυναν, πριν δεις το κύμα του λαού άλλαξε χώρα. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες, η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ' τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες, και η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας.